Τώρα, να πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, πάμε να δούμε κάτι που αφορά τις καταθέσεις. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε ιστορικό ρεκόρ καταθέσεων για τα νοικοκυριά στην Κύπρο. Και θέλω λίγο το αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί είμαστε σε μια φάση που λέμε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά, δύσκολα έρχεται τέλος πάντων μέσα του μήνα και βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι, ότι τελειώνει ο μισθός, ότι είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Πώς λοιπόν καταφέρνουμε και έχουμε ιστορικό ρεκόρ καταθέσεων στα νοικοκυριά μας? Κύριε Γιασεμίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθέατες. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κύριε Γιασεμίδη μου. Εξηγήστε μου το αυτό λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι στατιστικά, αν δούμε και τα προηγούμενα χρόνια, ο μήνας Οκτώβριος παρουσιάζει αυξημένες καταθέσεις. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι η αύξηση να είναι μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. Αυτό οφείλεται σε οικονομικούς αλλά και τεχνικούς λόγους. Οικονομικούς με την έννοια ότι μετά την πάροδο των καλοκαιρινών διακοπών, τα νοικοκυριά μαζεύονται οικονομικά, οπότε προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες καταθέσεις. Δεν υπάρχουν τα έξοδα τα οποία υπάρχουν κατά τη διάρκεια των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Ιουλίου. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν κάποιες αποταμιεύσεις. Δεύτερο στοιχείο, θεωρώ ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν τη μεταβλητότητα που υπάρχει στο εξωτερικό περιβάλλον, τις αλλαγές στις τιμές διεθνώς, αλλά και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, με αποτέλεσμα να είναι επιφυλακτικοί στο να προχωρήσουν σε κάποιες επενδύσεις, οπότε αφήνουν τα χρήματα τους στα τραπεζικά ιδρύματα. Υπήρχε μία αύξηση όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, όχι σημαντική, αλλά αν κάποιος αναλογιστεί πριν 2 χρόνια ή πριν 3 χρόνια, υπάρχει αύξηση στα καταθετικά επιτόκια. Ναι. Και υπάρχουν και τεχνητοί λόγοι. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις αντί να κατατεθούν τον Οκτώβριο, υπήρχε μία παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε, κάποιος που θα πλήρωνε τον Οκτώβριο σίγουρα έχει αφήσει την πληρωμή να γίνει τέλος Νοεμβρίου μετά την παράταση που δόθηκε. Οπότε, επαναλαμβάνω, στατιστικά ο Οκτώβριος φαίνεται να είναι ένας μήνας με αυξημένες καταθέσεις, ενώ τον Νοέμβριο mm-hmm. και τον Δεκέμβριο, όπου είναι ο μήνας των γιορτών, θα ενδεχομένως να δούμε κάποια μείωση στις καταθέσεις, όπως έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Αν αναλύσει κάποιος αυτά τα δεδομένα, είναι από τους Κύπριους, από τα κυπριακά νοικοκυριά αυτές οι καταθέσεις που έρχονται, ή και από ξένους, είτε που, εντάξει, στο επιχειρηματικό, είτε που έχουν επενδύσει, είτε από νοικοκυριά ξένων που έχουν έρθει στην Κύπρο? Είναι ουσιαστικά ο διαχωρισμός μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, οπότε δεν υπάρχει ο διαχωρισμός. Όμως είναι από φυσικά άτομα τα οποία είτε διαμένουν στην Κύπρο, είτε έχουν επιλέξει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου για να κρατήσουν τα χρήματά τους. Mm-hmm. Θεωρώ η δεύτερη κατηγορία να είναι πολύ μικρή, διότι αν λάβουμε υπόψη τα επιτόκια τα οποία παρέχονται στις ξένες χώρες, τότε θεωρώ ότι οι καταθέσεις αυτές δεν είναι μεγάλο μέρος των καταθέσεων που έχουμε στο τραπεζικό σύστημα. Ναι, δεν συμφέρει να έχεις καταθετικό. Ενώ το καταθετικό επιτόκιο της Κύπρου είναι πολύ χαμηλότερο από ότι σε μια άλλη χώρα. Ναι. Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι ένα στοιχείο το οποίο να είναι παροδικό, με την έννοια ότι να υπήρξαν κάποιες συγκυρίες όπου οι Κύπροι και οι ξένοι να έχουν καταθέσει τα χρήματά τους στις τράπεζες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, και είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως τον Νοέμβριο να αλλάξει, να δούμε κάποια μείωση όπως είχαμε δει και πέρσι. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε κάτι για να το συνδέσω και με το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το πληθωρισμό τον Νοέμβριο. Είχαμε στον πληθωρισμό των τροφίμων, πάμε στις 4 ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος πήγαμε στο 2,4%. Λέγαμε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να πέφτει και να μειώνεται, όμως τα τρόφιμα δεν πέφτουν. Τώρα έχουμε και άλμα. Πού μας φέρνει αυτό, κύριε Γιασεμίδη μου? Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι ο πληθωρισμός εκτός των τροφίμων και των καυσίμων να μειώνεται, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός που αφορά τα τρόφιμα να παρουσιάζει αυξητική τάση. Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο στην Ευρώπη λόγω των καιρικών συνθηκών που είχαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που υπάρχει μειωμένη προσφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι αυξήσεις. Η παραγωγή φαίνεται να είναι μικρότερη από τη ζήτηση, η οποία αυξάνεται. Με αποτέλεσμα τα τρόφιμα, η τιμή τους να παίρνει την ανωδική πορεία. Θεωρώ ότι σταδιακά, όσο θα υπάρχουν αύξηση των καλλιεργειών, ο πληθυσμός αυτός θα μειωθεί. Έχουμε δει τι έχει συμβεί με το λάδι, όπου λόγω του γεγονότος ότι η Ισπανία αυτή τη χρονιά έχει καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή της, η τιμή του ελαιόλαδου έχει πέσει.
Οπότε θεωρώ ότι αν δεν υπάρξουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες, και αυξηθεί η ζήτηση, σταδιακά θα δούμε και μείωση στην πληθωρισμό των τροφίμων. Μάλιστα, για να το δούμε και ως αντίκρισμα στις τσέπες μας όμως. Θα το δούμε ακριβώς σε κάποια στιγμή. Φυσικά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίοδος γιορτών, ο Δεκέμβριος, η ζήτηση θα είναι αυξημένη, οπότε όλοι αναμένουμε ότι αυτόν τον μήνα δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των τροφίμων, ενδεχομένως να υπάρχει ακόμη αύξηση και εκτιμήσεις κάνουν για μειώσεις από τον Ιανουάριο και μετά. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο μήνας είναι μήνας εξόδων. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, κύριε Γιασεμίδη, τώρα για τα Χριστούγεννα, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι τα έξοδα αυξάνονται. Μια-δυο συμβουλές στον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω. Γιατί ναι, μεν κάποιοι μπορεί να παίρνουν το 13ο, αλλά νομίζω φεύγει έτσι ο 13ος. Ναι. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Υπάρχει υψηλές τιμές όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε είναι καλό να ελέγχουμε το τι αγοράζουμε. Υπάρχει μια έρευνα αγοράς πριν να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αγορά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να ελέγχει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Δηλαδή, όπως οποιαδήποτε επιχείρηση, το κράτος, έτσι και ο κάθε νοικοκυριό δεν πρέπει να ξοδεύει περισσότερα από αυτά τα οποία έχει. Οπότε θα πρέπει να δει τι δόση των δανείων έχει, τα ενίκια του και την καθημερινότητά του και να μην υπάρξουν υπερβολές. Και το σημαντικό σημείο είναι, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των γιορτών θα είναι καλό να δούμε και ποιοι έχουν ανάγκη. Οπότε κάποιο μέρος των εισοδημάτων θα είναι καλά να πάει σε ανθρώπους που δεν ήταν τόσο τυχεροί στην καθημερινότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γίνονται και πάρα πολλές ενέργειες και κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα, αλλά και ολόχρονα θα πω εγώ. Αλλά εντείνονται αυτές οι προσπάθειες στις γιορτές, έτσι ώστε η κάθε οικογένεια να ζήσει τα Χριστούγεννα με αξιοπρέπεια, να περάσει όμορφα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιασεμίδη μου. Γεια σας. Λοιπόν,